Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open. Απόψε η συνάντηση Trump-Biden στο Λευκό Οίκο. Πρέσινγκ στο νέο πρόεδρο από την απερχόμενη κυβέρνηση, τους Ευρωπαίους και τον ΝΑΤΟ για στήριξη της Ουκρανίας. Νέα προειδοποίηση της Μόσχας στη Δύση να μην δώσει πυράβλους μεγάλου βεληνικού στο Κίεβο. Το Υπερυπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας δίνει ο Τραμπ στον Έλον Μάσκ για να μπει μαχαίρι στον δημόσιο τομέα. Παρουσιαστής του Fox News και πρώην ταγματάρχης αναλαμβάνει το Υπουργείο Άμυνας. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον πρόεδρο Τραμπ. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητα στη Μεσόγειο, διαμηνύει ο Μητσοτάκης, με συνέντευξή του στο Bloomberg. Δηλώσεις ανησυχίας από Ερντογάν για τους υπουργούς του Τραμπ. Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές ρεύματος. Φόβοι για νέα ενεργειακή κρίση σε βάρος νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Τι θα γίνει με την επιδότηση? Συνεχίζω κανονικά, θα προσφύγω στη δικαιοσύνη, διαμηνύει ο Κασελάκης, παρά την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να μην στείλει στον εισαγγελέα τα στοιχεία για τις εξωχώριες εταιρείες του. Παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ, οι έδρες ανήκουν στο κόμμα, ξεκαθαρίζει η Έλενα Ακρίτα. Γέφυρα ζωής με τα όργανα της Γαριφαλιάς που έχασε τη μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά τον άγριο ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της. Μεγαλείο ψυχής από την οικογένειά της. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open.